αρχείο της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, ένας και πλέον αιώνας ιστορίας. Αυτό ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και τον Σύλλογο Ελλήνων Καΐρου. Την εκδήλωση καλωσόρισε ο Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνιακού Σχεδιασμού, Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Γιώργος Φλωρεντής. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε σήμερα στη σημαντική αυτή εκδήλωση. Και το θετικό αυτής της εκδήλωσης είναι ότι σήμερα δεν είναι διοργάνωση μόνο με την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου, αλλά έχουμε και δύο καινούριους συνδιοργανωτές. Το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, που είναι ο εκπρόσωπος όλων των επαναπατριστέντων Ελλήνων της Αιγύπτου στην Ελλάδα, και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Καΐρου, που εκπροσωπεί τον καϊρινό ελληνισμό στην Ελλάδα. Επίσης, παρευρέθησαν και απίθυναν χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Οι ιστορικοί λαοί πάνω στον πλανήτη. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, κ. Δημήτριος Πλευράκης. Έχουμε ιερό χρέος να πιάσουμε ένα παλιό νήμα. Το νήμα που συνδέει γίγαντες όπως ήταν οι προηγούμενοι ευεργέτες. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, κ. Κώστας Μιχαηλίδης. Ο Σύνδεσμος αποτελεί τη σκέπη αλλά και τη γέφυρα με συμπατριώτες μας που βρίσκονται στην Αίγυπτο ή οπουδήποτε στον κόσμο. Δεύτερο, ο Σύνδεσμος συνεχίζει τη διάσωση και προβολή των παραδόσεων και δί της ιστορίας των Ελλήνων στην Αίγυπτο και τη μεταλαμπάδευση της πολιτικής μας κληρονομιάς στις νεότερες γενιές. Τρίτο, ο Σύνδεσμος, βασιζόμενος στην προσφορά αγάπης μερών και φίλων του, παράγει μέγαφιλο ανθρωπικό έργο μέσω της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Καΐρου, κ. Μιχαήλ Μπίσκος. Έγραφα και ντοκουμέντα σαν αυτά δίνουν στους μελετητές της ιστορίας μας μια σφαιρική εικόνα, όχι μόνο για τον τρόπο που λειτουργήσε η κοινότητα, αλλά και πώς ήταν η ίδια η ελληνική παροικία του Καΐρου τις περασμένες δεκαετίες. Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτρης Χιούφας. Οι πάπυροι που καταστράφηκαν εκεί θα ήταν ο σημερινός τεράστιος πλούτος των γνώσεων που είχε και ό,τι ήταν γραμμένο στα ελληνικά, αλλά και ό,τι ήταν γραμμένο σε αιγυπτιακά κείμενα από τις σημαντικές επιδόσεις που είχαν οι πολιτισμοί των δύο χωρών στο διάβα του χρόνου. Και ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, Πανοσιολογιότατος Πατέρας Αθανάσιος. Από την ιστορία αυτών των κοινοτήτων και το έργο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας εμπνέονται και αφρικανικές χώρες και αγωνίζονται είτε ως ελληνικές κοινότητες είτε ως Ορθόδοξη Ιεραποστολή, έχοντας ως πρότυπα την μεγάλη ιστορία της παρουσίας του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην γη του Νείλου. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του αρχείου έδωσαν η κυρία Πολίτη Ζουέ, προϊσταμένη αρχείων της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, και η κυρία Χάιδο Ζώτου. Και τι είναι αυτοί που προσέφεραν στο αρχείο, καθένας με το δικό του τρόπο, είτε ως κοινοτική επίτροπη, είτε ως υπάλληλοι, είτε ως απλά μέλη της εφορίας. Δεν θα τους απαριθμίσω. Οφείλω όμως να τους ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή τους, διότι ο καθένας έχει βάλει το δικό του πετραδάκι στο σημαντικό αυτό έργο. Με όλα αυτά, ο ελληνισμός της Αιγύπτου μέσα στα χρόνια μας έδειξε και μας δείχνει πως μονιασμένα και κάτω από φιλανθρωπική διάθεση και διοργανωτικό πνεύμα, τίποτα δεν πρόκειται να χαθεί. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ολιγόλεπτη ταινία γνωριμίας με το αρχείο της ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Επίσης, παρουσιάστηκε επιλεγμένο υλικό, καθώς και φωτογραφίες από τη δράση του αρχείου. Θέλω να τονίσω ότι η εξαιρετική δουλειά που έκανε η κυρία Πολίτου και η κυρία Χάιδο, τους οποίους ευχαριστούμε. Αποφώνηση της εκδήλωσης έγινε από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, κύριο Χρήστο Καβαλή, ο οποίος έδωσε στον κύριο Φλωρεντή ένα αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της ελληνικής κοινότητας Καΐρου του 1904 ως αναμνηστικό για τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.